Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με post-game σχόλια για τον Norwich City Ολυμπιακός που έλεξε πριν από λίγο στην Αγγλία. Τελικό αποτέλεσμα 2-0 νίκη της ομάδας των Καναρινιών. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται Άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο, σαν και σένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ω επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα την τριγκάρει όλε και όλου, λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά προφανώ πολύ. Άρα. Μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ, όπως και εκτιμώ παράλληλα τη στήριξή σας και στο δεύτερο μου κανάλι, του οποίου ο σύνδεσμος βρίσκεται ακριβώς από κάτω, στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε καρφιτσωμένο σχόλιο. Δικό μου εννοείται. Τώρα, θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Είμαστε απλοί φιλάθλοι, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, διαφορετικά από ό,τι τα λένε οι δημοσιογράφοι, προφανώς. Ανταλλάσσουμε απόψεις, πάντα με γνώμονα, το καλό της ομάδας μας, του Ολυμπιακού μας. Χωρί να βρίζουμε, το τονίζω, χωρί να χαρακτηρίζουμε, το τονίζω και αυτό, αλλά και χωρί να προσβάλλουμε. Και αυτό το τονίζω γιατί αυτό είναι και άνανδρο εξάλλου εξ Αλλά δυστυχώ, πολλοί κόσμοι αυτό δεν το αντιλαμβάνεται. Εντάξει, ο καθένα έχει την οτροπία του, τα προβλήματά του, το επίπεδό του κλπ. Πάντω, αυτό είναι το μοτίβο πάνω κάτω τη εκπομπή και όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά. Όσε και όσοι ακούνανε λοιπό καθημερινό, μόνες εδώ, από όλο τον κόσμο, από όλε τι υπήρου, από καράβια, Ελληνίδε, Έλληνε και μη, Ολυμπιακοί και μη, είτε σχολιάζουν είτε όχι, στέλνω χαιρετίσματα και φυσικά την εκτίμησή μου. Πάμε όμω τώρα στο διατάφτα, όσον αφορά τον αγώνα που παρακολουθήσαμε. Ήρθε λοιπόν και η πρώτη μα για φέτο, τα φιλικά παιχνίδια. Δυστυχώ, εντάξει, από την άλλη λε, α είναι. Έτσι, και ένα καλό καμπανάκι δυνατό προ τη διοίκηση, προ το τεχνικό επιτελείο αλλά και προ του παίχτε για να βελτιωθούμε, να συμπληρώσουμε τα κενά που μα λείπουν και όχι μόνο πέντε παίχτε όπω έχουν εξεστομίσει τώρα από ό,τι έμαθα. Δημοσιογράφοι δεν αρκούν οι πέντε παίχτε για τον Ολυμπιακό αυτόν που παρακολουθήσαμε μόλι ώστε να γίνει ο γνωστό Ολυμπιακό διότι και πέρυσι είχαμε δει σκαμπανεβάσματα τέτοια. Είχαμε δει, α πούμε, να κερδίζει η ομάδα να ρίχνει τρία στη Φιλαδέλφια και παράλληλα να γκελάρει τώρα με τον καθένα, ναι, Και μάλιστα να ισοφαρίζεται από κάτι Γιάννενα, κάτι ατρομή του και τέτοια. Λοιπόν, χωρί να έχω ακούσει μέχρι στιγμή δημοσιογράφου ή να έχω διαβάσει, είμαι σίγουρο ότι θα πούνε για την κούραση. Εγώ όμω προσωπικά θυμάμαι ένα μεγάλο δάσκαλο του ποδοσφαίρου, το νούμερο ένα για μένα γνώστη του ποδοσφαίρου, Έλληνα, το συγχωρεμένο τον Νίκο τον Αλέφαντο. Είχε πει ότι αυτά δεν παίζουν ρόλο. Α μέσα του πιο έτοιμου εξ αρχή, έτσι. Και γενικά, αν ο Ολυμπιακό κατέβει στα προκριματικά όπω κατέβηκε εδώ με την Orwell City, λογικό είναι τον αποκλειστή. Αν κατέβει όπω κατέβηκε με του Κοτσέζου εκεί στου Rangers, θα την πάρει την πρόκριση για μένα. Να δούμε. Τι πρόσωπο θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακό. Είχα πει και για τον Ροντινέη για παράδειγμα, ξεκινούσε από αυτόν, ότι θα ήθελα να τον δώσω σε σειρά αγώνων κτλ. Ορίστε τώρα, επέστρεψε σε γνωστέ πτήσει, πιο χαμηλέ, εντάξει, με τα λάθη του, τα πάμπολα. Είδαμε και ένα ραμόν ο οποίο δεν κάνει Ολυμπιακό, τα έχουμε ξαναπεί. Είδαμε ένα τζολάκι ο οποίο ήταν σαν να λέει του προπονητή, μη με βάζει, ξέρω εγώ, μίστερ, ούτε σε αγώνε κυπέλου. Τίποτα, στείλει με δανεικό. Αυτό που έχω πει εγώ εδώ πέρα από το κανάλι, επανειλημμένο και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να τον εφτιάξουν εκεί οι ξένοι. Όπω ο Τσιμίκα να μάθει να δουλεύει, αυτά ενώ έχει σωματικά προσόντα. Βλέπει ταλέντο το παιδί, αλλά κάνει λάθη. Βλέπει: Τα δυο γκολ που δεχτήκαμε προήλθαν, θα έλεγα κυρίω από δικά του λάθη. Και πε το πρώτο, άλλαξε η πορεία τη μπάλα. Εντάξει, στο δεύτερο, τι έξοδο ήταν αυτή. Για πε μου, και να ζητάει μετά επιθετικό φάουλ. Αυτά είναι γελία πράγματα. Και αν τα λένε οι δημοσιογράφοι εν ώρα αγώνα, εκείνο που μιλούσε, που σχολιάζει, είναι δυνατόν τώρα. Οφείλουμε να έχουμε ανδρισμό, όπω το λένε. Να λέμε την αλήθεια. Όπω ξανά αναφέρω τον Νίκο τον Αλέφαντο, ο οποίο παρόλο που ήταν άρρωστο με τον Ολυμπιακό, σαν εσένα και σαν εμένα που τα λέμε εδώ πέρα και ανταλλάσσουμε απόψει, αλλά έλεγε τι αλήθειε. Έλεγε τα καλά του αντιπάλου. Αυτό που πάρα πολλοί Ολυμπιακοί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια, δεν έχουν το μυαλό, δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακό ήταν κακό και δημιουργικά, δηλαδή είχε μόνο. Να πιέζουν μπροστά, ωραία, το Μασούρα, το Βρουσάι, αλλά και τον Αγκιμπού, λίγο εκεί στον άξονα. Αυτό όμω δεν αρκούσε γιατί ξεκίνησε πάλι με ημπόρα και μπουχαλάκι. Είναι δυνατόν, εν έτη, 2023, να κατεβαίνει τώρα με δύο τέτοια κορμιά στο κέντρο σου, στον άξονα σου, στον πνεύμονά σου. Τελείωσε! Ραχοκοκαλιά σου, παιδάκι μου! Ωραία, σέβαζε και το Ταραλίδι να τον ξαναναστήσουμε, τον κάνουμε ποδοσφαιριστή, γιατί είναι παλέμεχο το παιδί, εντάξει, και να δε το γλυκό. Άσε τώρα. Ξαναλέω με την άνω ραχούλα, βάλε αυτού μέσα. Εντάξει, θα τη βγάλει καθαρή. Τώρα σε σοβαρά παιχνίδια, επίσημα, αυτά που έρχονται, πρωτάθλημα. Πέρα από τι αίρεσε, από το μπασεραϊκό, δεν σου λέω τώρα για αυτόν τον αγώνα. Ουραγία, αυτά εντάξει. Μιλάμε για τα πιο δύσκολα. Δεν βάζει, ξέρω εγώ, μπουχαλάκι με η μπόρα. η μπόρα. με μπουχαλάκι μαζί, ταυτόχρονα. Με τίποτα, κύριε Μαρτίνεθ, με τίποτα. Εντάξει, ξέρω, ο η εκεί πέρα είναι βίσμα τρελό έχει τον κορδόν εκεί από πίσω και αυτά πλάτε όλα και σένα τον ίδιο είναι τον προπονητή, μαγκιά του. Και βλέπει ότι στο γήπεδο πιο πολύ αυτό λειτουργεί ω αρχηγό παρά εκείνο που φοράει το περιβραχιόνιο, όποιο και να είναι. Πραγματικά δηλαδή. Και τσαμπουκαλεύεται, παθιάζεται, εντάξει, από τη μία καλό αλλά και κακό αυτό. Όσον αφορά τι αντιδράσει εκεί του ημπόρα Τέλο πάντων, ξαναλέω, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ρίχναμε εδώ χασμουριτά. Όσοι βλέπαμε το παιχνίδι, εντάξει, Ευτυχώ είχα κάτι οδοντογλυφίδε εκεί, μοίρασα, όλα καλά. Κρατήσαμε τα μάτια μα ανοιχτά. Και είχαμε και ένα μπιέλ, ο οποίο μπιέλ σε έκανε να θε να διακτηνιστεί ξαφνικά από την Ελλάδα, να βρεθεί στην Αγγλία, ξέρω εγώ, στον αγωνιστικό χώρο, να του την πει, να του τα χώσει. Κατάλαβε. Α μην το έχουμε και για απίθανο, βλέπει εδώ που είδε τώρα και στην Αμερική, χήμα βγήκανε και το είπαν έτσι. Στα δικαστήρια όλα, ότι βρήκαν στα συντρίμια αεροσκάφου εντό αγωγικών αγνώστων στοιχείων εξωγήινα όντα. Εντάξει. Οπότε, γιατί να μην μπορούμε κι εμεί να κάνουμε αυτή τη βιόλα, να διακτηνιστούμε εκεί πέρα να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό, να ταχώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία πάει να προσπαθήσει να ανέβει πάλι στην πρώτη κατηγορία, εκεί, στην Premiership. Πέσαμε και σε καλό καιρό, συμβατό με τον καιρό των ελληνικών. Πε εντάξει, 20-21 βαθμοί. Εδώ πέρα, άστο, 31 βαθμοί. Εν πάση περιπτώσει, λιακάδα αυτά. Δεν είχε βροχέ και τέτοια. Κι όμω, εκεί στη σκοτία με τι βροχέ πήγε καλύτερα, είδε. Κοίτα να δει. Εν πάση περιπτώσει, κατεβήκαμε με τζολάκι, ραμών, ρέτσο, ντόι, ροντινέι, μπόρα, μπουχαλάκι, αγκιμπού, βρουσάι, μασούρα και μπιέλ. Από ό,τι θυμάμαι. Με το μασούρα να παίζει μπροστά, μύτη, εντάξει, έξω δεξιά μπιέλ τη πλάκα, τα έχουμε πει. Βρουσιάει έξω αριστερά. Και αυτό λίγα πράγματα έχουμε πει, είναι λίγο. Όπω και λίγο είναι και ο Ανδρούτσο που μπήκε μετά, τα έχω πει και εγώ, εντάξει. Μετά χτύπησε κιόλα, κρίμα, εντάξει. Παρόλο που δεν μ' αρέσει σαν παίχτη για τον Ολυμπιακό, δεν θέλω και το παιδί να πάθει κάτι, αλλή μόνο. Πάντω στο δεύτερο ημίχρονο εκεί με το που ξεκίνησε, πέταξε μέσα φορτούνη που βοήθησε κάπω έτσι τη δημιουργία, αν και αυτό έκανε και λάθη αρκετά επίση. Λάθο μπαλιέ, μεταβιβάσει. Επίση και τον Ανδρούτσο που προανέφερα έβαλε τότε, Διπλή αλλαγή, εντάξει. Να τονίσω το ότι το πρώτο γκολ το έφαγε συγκεκριμένα στο 20. Ο Ραμόν καταρχά είχε σώσει σχεδόν πάνω στη γραμμή προσπάθεια των Άγγλων. Μετά καπάκι όμω μακρινό και το όπνιξε ο Τζολάκη επειδή άλλαξε και πορεία η μπάλα. Από ό,τι θυμάμαι, η μπάλα άλλαξε πορεία στο πόδι του Μπουχαλάκη συγκεκριμένα. Εν πάση περιπτώσει, λίγη σημασία έχει αυτό. Το γκολ το χρεώθηκε φυσικά ο Σκοτσέζο ο Μακλίν, ο οποίο είναι 31 ετών. Τίποτα, από τα αζήτητα τη πλάκα. Ε, κι όμως, πάντως ξαναλέω, για μένα προσωπικά, ο Ροντινέι με τον Μπιέλ είχαν ανταγωνισμό για το ποιο θα με κάνει εμένα πιο εκνευρισμένο. Και εν τέλει δεν ξέρω ποιος κέρδισε κιόλα, ε, στη μάχη αυτή. Ίσως ο Βραζιλιάνο ο Ροντινέι, αυτή τη φορά, έτσι, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Έκανε και σέντρα εκεί μια φορά ο Μασούρα, για ποιον είναι. Αυτό είναι μέσα ο Πεμπιέλ εκεί. Τι είναι, ένα και είκοσι. Θα σου κάνει κεφαλιά. Τι να πω δηλαδή. Διότι θυμάμαι είχε κλέψει ωραίο αγκιμπού εκεί την μπάλα. Πρόσεξε. Που πίεσε ωραία και αυτό, αλλά τίποτα άλλο. Λίγα πράγματα. Αφού βλέπει, ακούγεται ότι τον θέλει πάφο. Εκεί να καταλάβει και να φανταστεί. Άστο. Θέλουμε κάτι καλύτερο γενικά. Και εκεί, στον χώρο του κέντρου. Θα είναι ο Μαντί Καμαρά, θα είναι ο άλλο ο Νοτιοκορεάτη, δεν ξέρω. Είδαμε πάντω και λίγο Φρέιρε, εντάξει. Είδα ότι την μπάλα την κατέχει, την ξέρει, εντάξει, δεν είναι κανένα άμπαλο. Με τη μία θα πασάρει, το αριστερό καλό, εντάξει. Θα ανέβει κιόλα να πάρει κεφαλιά, αλλά ρισκάρει πολύ. Ανεβαίνει πολύ ψηλά, βέβαια έχει εντολή φαντάζομαι, όπω και ο Ρέτσο. Που ο Ρέτσο, από ό,τι φαίνεται, είναι νούμερο 1 επιλογή του προπονητή. Τον έβαλε 90 λεπτά και πάλι δηλαδή. Όπω και με του Rangers. Τι να πω, εγώ τώρα, για πε μου. Υπολογίζει σε Ρέτσο δηλαδή πάρα πολύ, υπολογίζει πάρα πολύ σε Μασούρα, εντάξει, πιέζει ωραία ψηλά, τον εξυπηρετεί αυτό. Αλλά και φυσικά και στον Ιμπόρα που είναι δικό του, ξέρει τώρα. Εντάξει, σου λέω εγώ τώρα. Επέλεξε αργοκίνητο εκεί πέρα. Ο οποίο είναι έμπειρο, ξέρει μπάλα, μεταβιβάσει αυτά. Μπράβο. Νοικοκύρι. Αλλά από την άλλη, δεν σε παίρνει παιδάκι μου να βάζει πάλι αργού μαζί του. Να παίζουν μαζί του ταυτόχρονα. Πώ το λένε. Δεν είμαστε ειδικοί εδώ πέρα, ούτε οι δίμονες, αλίμονο. Απλά λέμε αυτά που βλέπουμε με βάση την κοινή μα λογική. Τέλο πάντων, α κοιτάξουμε τώρα να βελτιωθούμε, α κοιτάξουμε να ετοιμαστούμε για τι 10 Αυγούστου. Ελπίζω πραγματικά εκτό του Κένερι, ο οποίο ανακοινώνεται λίγαν συντόμω και θα γίνει και εκπομπή ειδική εδώ, από μένα, εδώ στο κανάλι, εντάξει, ξεκάθαρα, αφιερωμένη στη μεταγραφή αυτή, με πληροφορίε που δεν έχουν ακουστεί πουθενά αλλού, όσον αφορά τον Κένερι. Άρα λοιπόν αναμένουμε τα πάντα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσε και όσου ακούσατε. Τα σχόλια τα δικά σα θα ακουστούν αύριο εννοείται, στην κλασική καθημερινή εκπομπή πάνω κάτω 6 και 4. Σας χαιρετώ λοιπόν. Ζήτω Ολυμπιακός!